Μανώλη Κωστίδη, εδώ τον βλέπουμε, τον καλημερίσουμε. Τι έχει στο Μανώλη. Η γραβάτα τι καλημέρα, έχει πάνω. Δεν σας άκουσα. Η γραβάτα. Έχει διάφορα σύμβολα. Είναι σκητικά είναι αυτά. Τι είναι. Ιερογλυφικά. Είναι δώρο από την οικογένεια Ζαμπλάρ, από το κατάστημα στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Α, είναι ωραία. Πολύ ωραία γραβάτα. Ναι, ωραίο ναι, χρώμα, ναι, ναι, Μανώλη. Και το σχέδιό της είναι πολύ ωραίο και το χρώμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Μπράβο, Μανώλη. Πράγματι. Ναι. Γράφει ωραία στο φακό. Εμάς μας νοιάζει πώς δείχνει στην κάμερα. Ναι. Μας νοιάζει πώς είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Τι δείχνει η κάμερα. Τι δείχνει ωραία, είναι ωραία. Ναι, πάει τι έχει πάνω. Όχι. Εσύ, δηλαδή, τι έχει πάνω. Ναι, ναι, ναι. Σημασία έχει εμείς να γράφουμε καλά στην κάμερα. Όχι μόνο καλά. Γραβάτα. Ναι. Εμείς τώρα γράφουμε, δεν γράφουμε. Αυτοί είμαστε. Αλλάζουμε. Ο δίσκος της Φεστού είναι. Η γραβάτα μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, εντάξει. Κοίτα τώρα, δεν ασχολούμαι και εγώ με τη γραβάτα τόσο πολύ. Αλήθεια, αλλά εσείς θα απαντήσετε πιο πολύ γιατί η αλήθεια είναι ότι. Προσπαθώ να προλάβω και την θεματολογία της εκπομπής και δηλαδή, τα φόρεσα όλα λίγο γρήγορα. Αλλά ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είσαι καλά, Μανώλη μου, να είσαι καλά. Είναι σε το σκηνικό πάντως, σήμερα του Μανώλη. Είναι, πώς να το πει κανείς, ρε παιδί, καλλιτεχνικό. Γιατί βλέπουμε και τα πουλιά πίσω. Τα χελιδόγια. Βλέπουμε και τους πίνακες πίσω. Και γενικότερα η έκφραση του Μανώλη έχει μια έκφραση τέχνης. Ναι. Τι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες, διαλέγει τα σημεία που πάει και κάθεται. Δεν πάει όπου να είναι. Πάντως δεν είναι δικά. Δηλαδή δεν έγιναν οτιδήποτε δεν έχει μπει το δικό μου χέρι, όπως καταλαβαίνετε. Άλλο. Αν το αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, δεν το ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων να το λες, σε πιστεύουμε. Όπως καταλαβαίνετε. Είναι γυναικείο, μάλιστα. Να σου πούμε μόνο ότι στις 9.30 έπρεπε να ήσουν εδώ. Χάνεις σήμερα που δεν είσαι εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες παραπάνω. Δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να σου πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να σου πούμε παραπάνω. Έχει χαιρετισμού από τον Τάσο Χατζηγαβρίλ, από τη γνωστή Χαλβαδοπία που σου στείλε και επίσης. Λουκούμια τριαντάφυλλο με επικάλυψη Αιγίνης, φυστικού Αιγίνης από πάνω. Ναι. Αλλά τώρα επειδή δεν θα έρθει, δεν μπορεί να τα απολαύσει. Καταλαβαίνετε. Επομένω. Κατάσταση. Να είσαι καλά. Κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά. Να είσαι καλά, Μανώλη. Για να δούμε το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Στην Τουρκία έχουν πάθει σοκ. Για πάμε, γιατί, Μανώλη. Γιατί έχει ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας, προεκλογική εκστρατεία και βεβαίως χθες ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του και για αρκετή ώρα επαναλάμβανε τις ίδιες προτάσεις. Χάλασε το μηχάνημα. Δηλαδή δεν είχε καταλάβει. Ναι. Χάλασε το μηχάνημα το πρόμπτερ και δεν είχε. Ή το κατάλαβε ή δεν ξέρουμε τι. Δεν μπορούσε να πάει παρακάτω, Πήγαινε, επαναλάμβανε τα ίδια. Διάβαζε το χαρτί ξανά το ίδια. Και κάποιοι άρχισαν να λένε είναι καλά στην υγεία του. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή υπήρξε και μια ανησυχία. Γιατί όταν βλέπεις κάποιον να επαναλαμβάνει τις ίδιες προτάσεις, τις ίδιες κατηγορίες, ακριβώς τις ίδιες λέξεις, είπαν τι έγινε. Και δεν ήταν έτσι μια πρόταση, και στην επόμενη και στην μεθεπόμενη. Τι λες τώρα. Προκλήθηκε μια ανησυχία. Και δεν τους έδιωξε όλους μετά, τι έκανε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ότι μετά την ομιλία η αλήθεια δεν ξέρουμε τι έγινε, αλλά καταλαβαίνετε όταν. Την οργή που θα ακούγαμε την ομιλία του. Όταν ακούγαμε την ομιλία του Τούρκου Προέδρου και βλέπαμε να επαναλάμβανε και εγώ ανησύχησα. Λέω τι γίνεται χαρτιά τώρα. Χαρτιά δεν είχε μπροστά του Μανώλη. Δεν είχε την ομιλία είχε του. Είχε χαρτιά, αλλά λίγο το μηχάνημα, ξανά τα χαρτιά. Λίγο πώ δεν καταλάβαινε τα ίδια. Κάπου χάθηκε. Πώ δεν κατάλαβε τα ίδια. Η αλήθεια είναι προκλήθηκε ανησυχία και αυτό έγινε και θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Επειδή ακούγονται και πολλά για την υγεία του Ερντογάν, πολλές φορές φήμες το ένα το άλλο. Είπαν ότι χάλασε το μηχάνημα. Καλά, ο Ερντογάν είναι χάλια εδώ και χρόνια. Τα ακούμε αυτό 15 χρόνια. Πεθαίνει, είναι έτσι. Μπαίνει στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να κάνει. Αυτή η δουλειά γίνεται. Και μπάλα παίζει και τραγουδάει από εκεί. Όπου βρει μικρόφωνο. Λοιπόν, εγώ προτείνω να δούμε ακριβώς το τι συνέβη χθες στο σχόλιο της Τουρκάλας δημοσιογράφου και αμέσως μετά την ομιλία του Ερντογάν που λέει τα ίδια και τα ίδια. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan konuşmasında prompter kazası yaşadı. Aynı cümleleri dakikalarca tekrarladı. Hadi bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlatarak yaptığı siyasi utanmazlığı, siyasi ihtirası, siyasi arsızlığı bir kenara bıraktık diyelim. Hadi bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlatarak yaptığı siyasi utanmazlığı, siyasi ihtirası, siyasi arsızlığı bir kenara bıraktık diyelim. Bu zatın söylediği yalanlar, kurumların açıklamalarıyla, mahkeme kararlarıyla, vicdan sahibi herkesin beyanlarıyla defalarca yüzüne vuruldu. Bu zatın söylediği yalanlar, kurumların açıklamalarıyla, mahkeme kararlarıyla, vicdan sahibi herkesin beyanlarıyla
defalarca yüzüne vuruldu. Εντάξει, κοιτάζει και το μηχάνημα Μανώλη, κοιτάζει και κάτω, αλλά εκεί έχει χαθεί τώρα πια. Ναι. Το έχει χάσει, σου λέει κάτι. Ναι. Δεν μπορεί να το διορθώσει εκείνη την ώρα, δεν είναι και εύκολο. Όχι. Γιατί δεν το έχει παρακολουθήσει το χαρτί, έχει εμπιστευτεί το πρόμπτερ. Έχει αλλάξει τα χαρτιά λόγα με το πρόμπτερ, να τα έχει μπερδέψει τα χαρτιά. Από ό,τι σου λέει εδώ, παιδιά, κάτι έχει πάει λάθος. Και δεν έχει και ώρα για τέτοια τόσο. Έχετε. Αλλά ξέρεις, όταν ακούς την ομιλία, να βλέπεις τα ίδια και τα ίδια, λες, όπα τι έγινε. Εντάξει, ανησυχείς, βέβαια. Σκέφτεσαι το κακό. Ναι. Αλλά μετά είπαν ότι χάλασε το μηχάνημα. Τέλος πάντων. Απλά επειδή μου ρώτησε, Ζάκη, πριν από λίγο τη γραβάτα, κοίταγα, είναι ελληνική κληρονομιά, λέγεται η γραβάτα της κυρίας Ζαμπλάρα. Ελληνική κληρονομιά. Γι' αυτό και ναι. Μάλιστα. Εντυπωσιακή. Εντάξει. Ωραίος κόμπος, ωραία σύμβολα πάνω. Μπράβο σου, Μανώλη. Συγχαρητήρια. Για πάμε παρακάτω. Εγώ. Ναι. Λοιπόν, όπου ο φτωχός και η μοίρα του. Ακόμα χειρότερα, Μανώλη. Μετά το σεισμό ήρθαν και οι πλημμύρες. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες που βλέπαμε χθες από την πόλη Αντίγιαμαν, Ούρφα, Μαλάτια, οι πρώτες δύο ήταν σεισμόπληκτες περιοχές, με 14 νεκρούς, 5 αγνοούμενους, ίσως να υπάρχουν και περισσότεροι. Κοίτα πώς καταπίνει ολόκληρο δρόμο, Μανώλη. Τι είναι αυτό, ρε Μανώλη, τι έχει γίνει εδώ? Έβρεξε όσο μπορεί να βρέξει μέσα σε ένα έτος, λένε, στις περιοχές σαν Ούρφα, Αντίγιαμαν και Μαλάτια. Mm-hmm. Και εκεί που ήταν οι σκηνές, μέσα στις σκηνές. Στους καταβλισμούς. Και μέσα στις σκηνές, στους καταβλισμούς. Και βεβαίως πλημμύρισαν σπίτια, αυτοκίνητα. Χαμός. Η Ούρφα δεν είχε πληγεί τόσο πολύ το σεισμό. Mm-hmm. Η Αντίγιαμαν και η Μαλάτια έχουν πληγεί πάρα και πολύ. Και βλέπουμε πως σώζουν ανθρώπους εδώ μέσα από τα ποτάμια, Μανώλη. Είναι φοβερές εικόνες. Μέσα από τα ποτάμια είναι φοβερές εικόνες. Και εδώ κοίταξε να δεις. Τώρα μιλάμε για περιοχές όπου έχουν χάσει ζωή τους τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι. Υπάρχουν άστεγοι εκατοντάδες χιλιάδες και τώρα να και πλημμύρες. Mm-hmm. Πραγματικά τι να πει κανείς. Είναι μια αυτό κατάσταση είναι το τελετικό χτύπημα. Φαίνεται... Μανώλη, τους κατέστρεψε τελείως τους ανθρώπους, διέλυσε τα πάντα για μία ακόμη φορά. Δεν μπορούν να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι αυτοί. Και τους ξαναχτυπάει. Δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Ο Τούρκος πρόεδρος τους υποσχέθηκε χθες στην ομιλία που είδατε ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση τώρα. Βγήκε ο Κλιτσντάρογλου και λέει: θα έρθω εγώ και θα χτίσω τα σπίτια και θα σας τα δώσω δωρεάν. Δωρεάν? Ο Ερντογάν. Ναι, τα λεφτά τα δικά του, από τη ζέπη του. Τι θα πει δωρεάν? Λοιπόν, ο Ερντογάν λέει, προσέξτε, έλεγε σε ένα έτος θα σας τα δώσουμε, εγώ το ακούω με μεγάλη προσοχή, λέει, σχεδιάζουμε εντός ενός έτους να παραδώσουμε τόσες χιλιάδες κατοικίες, χωρίς να λέει δωρεάν, με δάνειο, να το χρεώσετε, αλλά ναι. Εμένα μου αρέσει την πολιτική αυτό. Mm-hmm. Σχεδιάζουμε, δηλαδή λες, σχεδιάζω να σου δώσω σε ένα έτος. Mm-hmm. Να σου δώσω σε 4 χρόνια. Εγώ έτσι σχεδίαζα μεν, αλλά έτσι έγινε δε. Μα είναι δυνατόν να παραδώσει. Αντέχει την κοινή λογική ότι θα παραδοθούν χιλιάδες κατοικίες μέσα σε ένα χρόνο. Κοίταξε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Εδώ ο ένας κόσμος τώρα έχει ανάγκη να ακούσει κάποια θετικά πράγματα. Ναι. Και όταν ακούει τον Ερντογάν, τον λέει σε ένα χρόνο, σου λέει ο ηγέτης μας είναι, δεν παραλείψε. Πώς θα χτιστούν, παιδιά, τόσα σπίτια. Πριν από 10 μέρες έλεγε σε ένα χρόνο θα παραδώσουμε. Χθες είπε σχεδιάζουμε να παραδώσουμε σε ένα χρόνο. Σχεδιάζουμε. Βγήκε και ο Κλιτσντάρογλου. Μια λέξη μπροστά. Εγώ θα παραδώσω δωρεάν. Δεν είπε σε χρονοδιάγραμμα ο Κλιτσντάρογλου. Όχι, ο Κλιτσντάρογλου δεν είπε χρονοδιάγραμμα. Επιλέγει. Χωρί χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή στι εκλογέ θα αποφασίσουν. Χωρί χρονοδιάγραμμα αλλά δωρεάν ή αν θέλει ο Θεό σε ένα χρόνο. Αλλά δεν ξέρουμε πώ. Είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Καλά, πολιτικού. Συνήθως δεν βγάζουμε. Αλλά το θέμα είναι να μην είσαι σε αυτή τη θέση του κόσμου που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, Μανώλη. Εάν είσαι σε αυτή την τραγική κατάσταση, δεν έχεις να πιαστείς από πουθενά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ούτε από τα λόγια πάντως. Βέβαια. Κυρίως από τα λόγια δεν έχεις να πιαστείς. Κυρίως από τα λόγια δεν βγάζουν άκρη και νομίζω για πολλούς μήνες και ενδεχομένως πολλά χρόνια θα ταλαιπωρηθούν και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας. Αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα καθορίσουν και το πολιτικό μέλλον της Τουρκίας γιατί ο σεισμός άλλαξε πολλά δεδομένα. Mm-hmm. Δηλαδή, σε μια μέρα η Τουρκία γύρισε σελίδα και πάει σε μια νέα Τουρκία. Δηλαδή, και εξωτερικά, και εξωτερικά. Διότι εκεί η Τουρκία που έλεγε, θυμόμαστε στο παρελθόν, ο Ερντογάν έλεγε θα πάρουμε ρωσικά υποβρύχια, μαχητικά, θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά στα ελληνικά νησιά, έλεγε τα λοιπά. Ξαφνικά έγινε μια συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας, του Ιμπράιμ Καλίν, με τον Τζέικ Σάλιβαν, τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Προέδρου.
Νομίζω εκεί υπόθηκαν πολλά. Βεβαίως οι ανακοινώσεις λένε ότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα και περιφερειακά κτλ. Ο Σάλιβαν είπε κάτι στον Ιμπραήμ Καλίν, φαίνεται, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η ένταξη Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά τι λένε οι Αμερικανοί? Κοιτάξτε, για να συζητήσουμε τα F-16, μπράβο, κλείστε αυτό το ζήτημα. Κάνε το πρώτο βήμα να τελειώνουμε. Αλλιώς... Βέβαια. Ναι, κάνε το πρώτο βήμα να κάνω κι εγώ μετά. Δηλαδή, γιατί ο Τσαβούσογλου, αν θυμάσαι, Μανώλη, έλεγε ότι δεν πρέπει να συνδέεται το ένα θέμα με το άλλο. Όμως συνδέεται. Δεν πρέπει. Κοίταξε, δεν πρέπει, ναι, αλλά συνδέεται. Αλλά συνδέεται, δηλαδή, έτσι είναι. Ναι. Καλό είναι να μην συνδέεται, αλλά συνδέεται. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, δηλαδή δεν θέλω, αλλά. Δηλαδή, ναι, ναι, τι να κάνουμε. Είναι, ή θέλω, αλλά. Δηλαδή, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι η κατάσταση. Δεν το κρύβουν πια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το κρύβουν πια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Του λένε με κάθε τρόπο. Οι πιέζουν αφόρητα, έχουν βρει την Τουρκία που είναι σε μια αδύναμη θέση αυτή την ώρα λόγω εσωτερικής κατάστασης και πιέζουν ακόμα πιο πολύ να πετύχουν αυτό που θέλουν. Αλλά λογικό είναι. Έτσι, η πολιτική έτσι παίζεται. Νομίζω το ίδιο, το ίδιο μήνυμα είχε σταλεί και στα ελληνοτουρκικά από τον Άντονι Μπλίνκεν όταν επισκέφθηκε την Τουρκία. Δηλαδή ξεκάθαρα πράγματα. Ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο το λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό οι Αμερικανοί στους Τούρκους και νομίζω γι' αυτό το λόγο εκτός από το σεισμό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο σεισμός που άλλαξε. Δηλαδή, ο σεισμός είναι ένα δεδομένο. Εντάξει, έγινε βεβαίως μεγάλη ζημιά, αλλά το να πέφτουν οι τόνοι δεν έγινε επειδή πήγε μόνο η ΕΜΑΚ στην Τουρκία ή ότι ο Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα φιλίας συμπαράστασης. Υπήρξαν ξεκάθαρα μηνύματα από την Ευρώπη, ξεκάθαρα μηνύματα από τις ΗΠΑ ότι κοιτάξτε να δείτε, αν μπείτε στη Σουηδία και στη Φιλανδία, γιοκ. Τότε και F-16 γιοκ. Αν έχετε εντάσεις και λέτε θα έρθει ο ταϊφούν μια νύχτα ξαφνικά στην Αθήνα ή θα εισβάλλει σε κάποιο ελληνικό νησί με αυτήν την απειλή, πάλι F-16 γιοκ. Άρα νομίζω γι' αυτό γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Προχώρησε αυτή η συνάντηση και αμέσως μετά, προσέξτε, έγινε η συνάντηση στις ΗΠΑ και μετά ρώτησαν στον Τούρκο πρόεδρο στο κοινοβούλιο όταν έφευγε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του και του λένε τι θα γίνει με τη Σουηδία και τη Φινλανδία και μάλιστα ο Ερντογάν υποσχέθηκε ότι την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή αύριο θα επισκεφθεί την Τουρκία ο πρόεδρος της Φινλανδίας και εκεί θα κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε, δηλαδή θα πούμε το ναι στη Φινλανδία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Βέβαια θα μου πει κάποιος τι θα γίνει με τη Σουηδία. Εντάξει, μέχρι τον Ιούνιο λίγο η Τουρκία θα πει «Α, δεν μπορούμε» και τα λοιπά. Θα βρεθεί η λύση και εκεί. Πάει, τελείωσε και το θέμα της Σουηδίας ουσιαστικά. Ανοίγει ο δρόμος, τώρα, βέβαια. Δηλαδή θα είναι έκπληξη, πραγματικά θα είναι έκπληξη. Βέβαια, ποια κυβέρνηση της Τουρκίας, και αυτό το δούμε. Δηλαδή, αν θα είναι ο Κρις Ντάρογλου ή ο Ερντογάν στην εξουσία. Αλλά ας δούμε πρώτα απ' όλα, νομίζω, τη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας, του κ. Ερντογάν. Και νομίζω θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας πολύ καλά πού πάει το πράγμα. Cuma günü Finlandiya Cumhurbaşkanı geliyor dediniz. Haftaya artık Finlandiya konusu meclise gelir mi? Bu iş çözülür mü? İnşallah. Hayırlısı. Biz geçecek mi efendim? Şen görevi yapacağız. Verdiğimiz söz tutacağız. Cuma günü gelsin kendisiyle Sayın Cumhurbaşkanı ile gelip görüşür. Verdiğimiz sözü gereğini yerine getiririz. Εντάξει, είπε το OK η Μανώλη ουσιαστικά. Λοιπόν, Μανώλη μου, να μείνουμε σε αυτά. Θα το σχολιάσουμε μετά, αμέσως έχουμε χρόνο. Να πάμε πρώτα να κάνουμε ένα διάλειμμά μας, το διάλειμμά μας και ερχόμαστε.